Σε αυτό το βίντεο θα δείξουμε πώς τοποθετούμε μειωτήρα σε γεμιστήρα δεκάρι του ΜΚ12, του λιόκανου ΜΚ12, μειωτήρα σε μορφή βίδας εδώ, για να τοποθετείτε και να αφαιρείτε γρηγορότερα, πολύ γρηγορότερα από τον εργοστασιακό μειωτήρα που μπαίνει εσωτερικά. Βγάζουμε τα κινούμενα μέρη του γεμιστήρα με ένα κλειδάκι Allen, πιέζοντας εδώ. Αφαιρούμε τα κινούμενα μέρη και να υπενθυμίσω ότι πάντα σε καινούργιες γεμιστήρες, για να δουλέψουν σωστά, θα πρέπει να γυαλιστούν και εσωτερικά με ένα 600, με ένα 400 γυαλόχαρτο για αρχή, και μετά με ένα 800 για λίανση. Όπως επίσης να λιανθεί και το πλαστικό μέρος. Να αφαιρέσουμε λίγο υλικό από αυτή την πλευρά, ούτως ώστε να κάτσει καλύτερα στο μεταλλικό μέρος το πλαστικό και να δουλεύει ελεύθερα μέσα, χωρίς να σκαλώνει. Και μπορούμε να γυαλίσουμε και τα πλαϊνά λίγο. Ο σκοπός μας είναι να δουλεύει το εξάρτημα αυτό που ανεβάζει τα φυσίγγια πάνω ελεύθερα μέσα στο μεταλλικό μέρος του γεμιστήρα ή της γεμιστήρας, όπως θέλει κανείς να το πει, για να μην έχουμε εμπλοκές στο όπλο. Τοποθετούμε το εξάρτημα που πιέζει τα φυσίγγια μέσα στο γεμιστήρα. Και παίρνουμε δύο φυσίγγια με προσοχή και τα τοποθετούμε. Ένα. Δύο. Αφήνουμε λίγο κενό. Κάπου τόσο. Εδώ άμα φαίνεται. Δηλαδή να φαίνεται η τρυπούλα μας περίπου στα... Θα πάρω ένα άλλο μέτρο. Να είναι το φυσίγγι από το πάνω μέρος της γεμιστήρας, του γεμιστήρα, να είναι περίπου στα 8,5 χιλιοστά. Εν συνεχεία θα πάρουμε το μέτρο για να μετρήσουμε και να τοποθετήσουμε τη βίδα στην εσωτερική καμπύλη του γεμιστήρα, όχι στην εξωτερική. Ο λόγος που το κάνουμε αυτό είναι γιατί αν ανοίξουμε τρυπούλα, το εξάρτημα αυτό του γεμιστήρα, η μητούλα αυτή με το ελαττήριο που χρησιμεύει για να
μένει το κλίστρο ανοιχτό όταν αδειάζουν τα φυσίγγια, υπάρχει περίπτωση να βρίσκει άμα ανοίξουμε την τρυπούλα από αυτή την πλευρά. Οπότε ανοίγουμε την τρυπούλα από την εσωτερική πλευρά που κάνει καμπύλη, όπως φαίνεται εδώ. Παίρνουμε ένα μέτρο, λοιπόν, ένα απλό μέτρο με ταινία και μετράμε την απόσταση εσωτερικά ούτως ώστε να έχουμε μία εικόνα για το πού θα τρυπήσουμε για να τοποθετήσουμε τη βίδα μας. Η απόσταση είναι στα 16 εκατοστά και 2 χιλιοστά. Οπότε θα μετρήσουμε τώρα από την εξωτερική πλευρά 16 εκατοστά και 2 χιλιοστά. Εδώ. Και θα βάλουμε ένα σημαδάκι εδώ στα 16,2 εκατοστά για να τρυπήσουμε επάνω σε αυτό το σημαδάκι. Έξι κόμμα δύο εδώ. Βάζουμε ένα σημάδι και θα προτιμήσουμε να τρυπήσουμε στο κέντρο του γυμνιστήρα, εννοείται εδώ στη ραφή που έχει μια ραφή επάνω. Εδώ. Εδώ θα κάνουμε μια τρυπούλα και αναλόγως στη βίδα που θα χρησιμοποιήσουμε θα βάλουμε και το κατάλληλο τρυπάνι. Εγώ χρησιμοποιώ βίδα πάχους 4 χιλιοστών, μια βίδα με χοντρές βόλτες για λαμαρίνα. Και θα χρησιμοποιήσω για το άνοιγμα της τρύπας ένα τρυπανάκι ένα χιλιοστό μικρότερο, δηλαδή στα 3 χιλιοστά, για να πιάσουν οι βόλτες σωστά. Βάζουμε μια σταγόνα λάδι στο σημείο που θα τρυπήσουμε για να διευκολύνουμε το τρυπάνι μας. Και με ένα τρυπανάκι των 3 χιλιοστών θα ανοίξουμε την τρυπούλα για να τοποθετήσουμε τη βίδα μας. Σκουπίζουμε για να φύγουν τα γρέζια. Και για τη συνέχεια θα λιάνουμε λίγο το σημείο που τρυπήσαμε και εσωτερικά με μία λίμα. Και ένα εργαλείο τύπου Dremel.
και μεγαλύτερη ευκολία. Εφόσον έχουμε λία επιφάνεια, είμαστε εντάξει. Βιδώνουμε τη βιδούλα μας στο γεμιστήρα. Στην αρχή θα είναι λίγο σφιχτό μέχρι να ανοίξει το μέταλλο και να κάτσουν οι βόλτες. Χρησιμοποιούμε κατσαβίδι και όχι κάποιο ηλεκτρικό εργαλείο για να έχουμε καλύτερο έλεγχο στο βίδωμα και για να ξέρουμε το τι γίνεται ανά πάση στιγμή. Λοιπόν, βίδωσε μία χαρά. Λοιπόν, φαίνεται μέσα το εμπόδιο που βάλαμε, ο μυωτήρας μας τέλος πάντων, και θα δούμε στη συνέχεια πως θα δουλέψει. Αφού ξαναβγάλουμε τη βίδα, τώρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα ηλεκτρικό εργαλείο, γιατί οι βόλτες έχουν καθίσει, να το πω έτσι. Για να καθαρίσουμε το γεμιστήρα εσωτερικά από τα γρέζα του μετάλλου που δημιουργήθηκαν από το τρύπημα. Βάζουμε χαρτί ή πανί στην αρχή να φύγουν τα πολλά γρέζα. Και μετά ξεπλένουμε με λάδι όπλου ή WD-40. Ξεπλένουμε και στεγνώνουμε. Βλέπουμε ότι βγάζει γρέζι. Και στεγνώνουμε από το υπερβολικό λιπαντικό με ένα χαρτάκι ή με ένα πανάκι, το ίδιο πάνι. Σκουπίζουμε το υπερβολικό λιπαντικό για να είμαστε εντάξει. Δεν χρειάζεται στέγνωμα, θέλει να υπάρχει λίπανση μέσα στο γεμιστήρα, χρειάζεται λίγο λάδι και για προστασία από τη σκουριά και για τη σωστή λειτουργία του. Οπότε κάνουμε ένα απλό σκούπισμα και είμαστε εντάξει.
Πριν τοποθετήσουμε το μειωτήρα μας, βάζουμε πρώτα τα κινητά μέρη του γεμιστήρα εσωτερικά, ούτως ώστε να τον κάνουμε λειτουργικό. Πρώτα βάζουμε τα κινητά μέρη και μετά τοποθετούμε τη βίδα για να κάτσουν όλα μαζί τα εξαρτήματα πιο σωστά. Η σωστή τοποθέτηση είναι όταν έχει μπει σωστά στην τρυπούλα το καρφάκι αυτό, όπως φαίνεται εδώ. Λοιπόν, ο γεμιστήρας μας δουλεύει με 10 φυσίγγια τώρα κανονικά, έτσι φαίνεται, θα πιέται μέχρι μέσα. Λοιπόν, τοποθετούμε τη βίδα. Βιδώνουμε. Η βιδούλα έχει βγει μέχρι εδώ. Δεν αφήνει να μπουν περισσότερα φυσίγγια, πάνω από 2. Σταματάει. Εδώ σταματάει. Ορίστε. Όσο και να το πιέσουμε, σταματάει. Φαίνεται κιόλας εδώ που βρίσκει κόντρα. Και βάζουμε ένα φυσίγγι. Δύο. Και είμαστε νόμιμοι. Δεν μπορεί να πάρει άλλο φυσίγγι μέσα. Άμα πάω να βάλω άλλο φυσίγγι, δεν παίρνει. Σταματάει, τερματίζει. Εδώ. Πάντα αφήνουμε το φυσίγγι να έχει ένα ελεύθερο παίξιμο. Αυτό το, η απόσταση που λέγαμε από το πάνω σημείο έχει ένα ελεύθερο παίξιμο, γιατί όταν το κλίστρο πηγαίνει πίσω, πιέζει το φυσίγγι μέσα, αυτό ξαναβγαίνει πάνω και όπως επανέρχεται το κλίστρο μπροστά, σμπρώχνει το φυσίγγι, τοποθετείται στη θαλάμη και είναι έτοιμο το όπλο να ρίξει. Φροντίζουμε να έχει αυτό το παίξιμο το φυσίγγι για να μπορεί να δουλεύει το όπλο σωστά. Αλλιώς, αν δεν παίζει καθόλου το φυσίγγι, αν δεν μπορεί να βυθιστεί λίγο, μπορεί να κάνουμε ζημία. Το πιο πιθανό και το σίγουρο θα έλεγα εγώ, ότι θα κάνουμε ζημία τουλάχιστον στο φυσίγγι μας. Μπορούμε να το δούμε και στην πράξη ότι δουλεύει σωστά. Θα σηκώσω λίγο την κάμερα. Λοιπόν, το κλίστρο πηγαίνει άνετα πίσω, χωρίς να βρίσκει ζόρι. Αυτό σημαίνει ότι δουλεύει το όπλο μας σωστά. Αυτός λοιπόν είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να μεταφέρουμε το όπλο μας στο σκοπευτήριο, όπου νόμιμα θα το χρησιμοποιήσουμε με περισσότερα από 3 φυσίγγια, και όταν φτάσουμε στο σκοπευτήριο και ετοιμάσουμε το όπλο μας, να μην έχουμε όλη τη δυσκολία να αφαιρούμε τα κινητά μέρη του γεμιστήρα για να αφαιρέσουμε το μειωτήρα και να τον κάνουμε δεκάρι. Λοιπόν,
αφαιρούμε τον εργοστασιακό μειωτήρα και με αυτόν τον τρόπο, με τη βιδούλα που λειτουργεί σαν ταχυμειωτήρας, να το πω έτσι, γλιτώνουμε από πάρα πολύ κόπο. Έχουμε πάνω το μειωτήρα, τη βιδούλα, είμαστε νόμιμοι, το όπλο μας δεν παίρνει πάνω από 3 φυσίγγια. Πάμε στο σκοπευτήριο, βγάζουμε τη βιδούλα, 10 φυσίγγια μέσα στο γεμιστήρα, μπορούμε να κάνουμε το άθλημά μας εύκολα και γρήγορα. Εάν σας άρεσε το βίντεο, παρακαλώ κάντε μία εγγραφή, δωρεάν είναι, και αφήστε και ένα σχόλιο, θα χαρώ πολύ να απαντήσω στις απορίες σας και ό,τι άλλο έχετε να μου πείτε σχετικά με το θέμα. Ευχαριστώ. Μπορούμε να βάψουμε τη βιδούλα μας με μία βαφή όπλων για να είναι στο ίδιο χρώμα μαύρο με αυτό το όπλο μας. Παίρνουμε λίγο υγρό. Παίρνουμε λίγο υγρό και βάφουμε τη βίδα μας σύμφωνα με τις οδηγίες. Βλέπουμε εδώ πως μαυρίζει. Κάνουμε και το ίδιο πράγμα στην άλλη βίδα. Αφήνουμε για 30 δευτερόλεπτα και αφού περάσει ο χρόνος των 30 δευτερολέπτων, ξεπλένουμε για να φύγει το υγρό της βαφής. Στεγνώνουμε με ένα χαρτάκι. Και αφού στεγνώσουμε καλά το νερό από το βαμμένο μέταλλο, περνάμε το μειωτήρα μας, τη βιδούλα μας, λίγο λαδάκι. Λάδι όπλου. Τοποθετούμε το μειωτήρα μας στο γεμιστήρα. Βιδώνουμε ελαφρά, δεν θέλει πολύ σφίξιμο, αφού ο σκοπός είναι μόνο για να κρατάει τα φυσίγγια. Σκουπίζουμε από το παραπανίσιο λιπαντικό και βλέπουμε πόσο όμορφο έχει γίνει στο ίδιο χρώμα με το γεμιστήρα σε μαύρο ματ για να μην ξεχωρίζει. Το ίδιο κάνουμε και στο δεύτερο γεμιστήρα και στο τρίτο, όσους έχουμε τέλος πάντων.
ορίστε, σε μαύρο ματ το χρώμα. Και είμαστε έτοιμοι. Καλές βολές.